Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της 5ης στην Κοτήλη Ξάνθης με θύμα μία 14χρονη μαθήτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο της γραμμής ήταν σταματημένο και ο οδηγός παρέδιδε εφημερίδες στο περίπτερο του χωριού. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το χειρόφρενο δεν λειτουργήσε και το όχημα ξεκίνησε να κινείται χωρίς τον οδηγό στην κατηφόρα με την όπισθεν, έχοντας σαν αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στους μαθητές που περίμεναν το σχολικό για την Γλάφκη. Στο σημείο που βλέπετε πίσω μου, το λεωφορείο στις 7 η ώρα το πρωί σταμάτησε προκειμένου να παραδώσει εφημερίδες στο καφενείο. Για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής λύθηκε το χειρόφρενο και το λεωφορείο στην κατηφόρα με όπισθεν μπήκε μέσα σε αυτό το σπίτι. Στο συγκεκριμένο σπίτι που βλέπετε έχουν πέσει οι τείχοι και στο συγκεκριμένο δωμάτιο υπήρχε ένα ζευγάρι το οποίο και κοιμόταν. Τι έγινε, το λεωφορείο το άφησε. Και ήρθε όπιστο, πιστεύει και έστριψε και πήρε το σπίτι. Καλού είναι το σπίτι. Σαρή Μεμέτ. Έχετε συγγένεια. Ναι, γαμπρός μου είναι. Ήταν μέσα στο σπίτι την μέσα, ώρα που έγινε. Μέσα, την ώρα που έγινε ήταν μέσα η αδερφή μου και ο γαμπρός μου. Τραυματίστηκε κανείς. Όχι, μόνο το κοριτσάκι που το χτύπησε το λεωφορείο. Μόνο εκείνο. Μεγάλη ζημιά το σπίτι. Μεγάλη ζημιά, ναι. Εσείς ακούσατε το θόρυβο? Ναι, και τρομάξαμε. Εγώ έχω και ψυχολογικά και τρόμαξα πάρα πολύ. Με ξύπνησε η γυναίκα μου, εγώ λέω το τέλος έρχεται. Έτσι, δηλαδή σαν σεισμός έγινε. Θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί κάποιος, Σίγουρα. Αλλά ευτυχώς είχε μέρες και έζησε ο γαμπρός. Το έσπρωξε το λεωφορείο πίσω-πίσω με το μπαουλοντίβωνο, το έσπρωξε πίσω-πίσω και σώθηκε. Και δεν έπεσε το ντουβάρι πάνω του. Ώρα το πρωί ήρθε να παραλάβει τα παιδιά του σχολείου, τα οποία ήταν στην πλατεία. Σταμάτησε το λεωφορείο για να παραδώσει κάτι εφημερίδες στο καφενείο, όπως πάντα γίνεται ως συνήθως, και κάτι συνέβη με τα φρένα και το λεωφορείο πήγε προς τα κάτω και έπεσε πάνω στο σπίτι. Από πίσω του ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο δεν ερχόταν για την πλατεία φυσικά, και με το που με την όπιστη που έκανε το λεωφορείο προς τα κάτω, το παιδάκι φοβήθηκε, παρασύρθηκε από το λεωφορείο και έπεσε και το παιδάκι κάτω. Και από εκεί και πέρα. Το παιδάκι είναι εδώ από το χωριό? Ναι, από εδώ πέρα. Είναι μαθήτριο 14 χρόνια, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Σοβαρή η κατάστασή του? Όπως ακούμε δεν είναι και πολύ σοβαρή. Αλλά έχει κατάγματα στο κεφάλι, γιατί έπεσε από ένα μέτρο και έπεσε. Πρωτόγνωρο περιστατικό πάντως. Πρωτόγνωρο. Για εδώ πέρα πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο οδηγός, ως συνήθως, ο άνθρωπος του καθήκον του έκαμνε, αφήνει τις εφημερίδες, αλλά κάτι συνέβη με τα φρένα. Το οποίο αυτό μπορεί να το λύσουν μπειρογνώμονες. Εμείς σε αυτά δεν είμαστε άρμοδοι. Μία 14χρονη μαθήτρια παρασύρθηκε από την τρελή πορεία του λεωφορείου και τραυματίστηκε σοβαρά. Το όχημα κατέληξε σε σπίτι, το οποίο διαπέρασε καταστρέφοντάς το σε μήκος 3 μέτρων. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φέρει κάταγμα στην κλίδα και αιμορραγία. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από την αστυνομία.